Γεια σας, λέγομαι Γιώργος Τσαπρούνης, είμαι Διευθυντής Επικοινωνίας της WIND και είναι μεγάλη χαρά, όχι για μένα αλλά και για τους συναδέλφους που είναι μαζί μου σήμερα στον Άπλιο, για δύο σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι να δείξουμε την μεγάλη επένδυση σε τεχνολογία και σε νέες υποδομές για το πιο γρήγορο δίκτυο, το νέο δίκτυο 4G της εταιρείας, με πραγματικά απίστευτες ταχύτητες και το Ναύπλιο και γενικότερα η Αργολίδα ήταν από τις πρώτες περιοχές που ξεκίνησε η δημιουργία και η υλοποίηση του νέου δικτύου. Ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός λόγος είναι ο Μαραθώνιος του Ναύπλιου. Για πρώτη φορά είμαστε ένας από τους μεγάλους χορηγούς. Είναι μεγάλη χαρά γιατί βλέπουμε ότι οι συμμετοχές έχουν εξαντληθεί. Θα είναι μια γιορτή άθλησης, κοινωνικής αλληλεγγύης και κυρίως χαράς και αισιοδοξίας για όλους τους συμμετέχοντες, όλους τους δρομείς, αλλά και όλους αυτούς που θα βρίσκονται δεξιά-αριστερά από την εκκίνηση και τον τερματισμό, να τους χειροκροτήσουν. Πάμε τώρα να δούμε γιατί είναι τόσο σημαντικό το νέο 4G δίκτυο της WIND. Όλες αυτές είναι οι τεχνολογίες οι οποίες ξεκίνησαν να δίνουν γρήγορες ταχύτητες από το 2001. Ξεκινήσαμε με το GPRS στα 80 kbps και φτάσαμε με το 4G και το LTE στα 220 mbps. Όλο αυτό το σχεδιάγραμμα που βλέπετε περιέχει εκατοντάδες εκατομμυρίων επενδύσεις. Οι τηλεπικοινωνίες είναι ένα ακριβώς χώρο, να το πούμε έτσι. Χρειάζονται συνεχώς επενδύσεις. Η Ελλάδα με τη μορφολογία του εδάφους έχει αρκετές δυσκολίες στην κάλυψή της και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα το που βλέπουμε εκεί, λίγο Χριστίνα πίσω μου, βρίσκονται και οι άδειες για συχνότητες. Μόνο τα τελευταία χρόνια, τον Νοέμβριο του 2011 και τον Νοέμβριο του 2014, η WIND έδωσε πάνω από 250 εκατομμύρια για να εξασφαλίσει το απαραίτητο φάσμα για τις υψηλές ταχύτητες, το νέο δίκτυο, το 4G δίκτυο. Κάθε μέρα χτίζουμε ένα νέο δίκτυο. Η επένδυση που έγινε το 2015 είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ξεκινήσαμε στο τέλος του 2014 με 0% κάλυψη, πληθυσμιακή κάλυψη σε υπηρεσίες 4G και φτάσαμε στο τέλος του 2015 στο 60%. Στο τέλος του 2016 θα έχουμε φτάσει στο 77% και το 2017 θα έχει ολοκληρωθεί σε όλη την Ελλάδα 100% 4G κάλυψη. Η Αργολίδα και συγκεκριμένο το Ναύπλιο είναι από τις περιοχές, από τις πόλεις που έχουμε δει τις υψηλότερες και τις πιο σταθερές ταχύτητες 4G. Όλες αυτές είναι οι περιοχές που έχουμε ολοκληρώσει το δίκτυο, Πελοπόννησο, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Προσφέρουμε ήδη στο 60% και βλέπουμε τα προηγούμενα 3 χρόνια, 13, 14 και 15, επενδύσαμε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις. Μόνο το 2015 αυτές οι επενδύσεις ήταν της τάξης των 90 εκατομμυρίων. Πάμε να δούμε τώρα συγκεκριμένους χάρτες για να δούμε πώς αυτές οι επενδύσεις ανταποκρίνονται και υλοποιούνται πάνω στο χάρτη της χώρας μας. Εδώ βλέπουμε δύο χάρτες. Ο πρώτος είναι ο χάρτης της COSMOTE, από το site της COSMOTE και αυτός είναι ο αντίστοιχος χάρτης κάλυψης από το site της WIND. Εδώ βλέπουμε ότι η COSMOTE έχει πάει σε μία στρατηγική τοποθέτησης 4G δικτύου μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ εμείς ακολουθήσαμε μία διαφορετική στρατηγική όπου πάμε καλύπτουμε σχεδόν το 100% του χώρου. Δεν πήγαμε μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου πάμε μπορεί να αρχίσουμε ακόμα ένα χρόνο να ολοκληρώσουμε όλη τη χώρα, αλλά όπου πάμε καλύπτουμε όλη την περιοχή. Από το ένα μέρος του νομού στο άλλο. Και φαίνεται πολύ ξεκάθαρα ότι όπου έχει περάσει το νέο 4G δίκτυο της WIND, η κάλυψη είναι εξαιρετική. Συνεχίζουμε. Εδώ βλέπουμε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας, αυτό το 60% σε 4G κάλυψη
Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Εξαιρετικές ταχύτητες. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουμε φτάσει το 98% και 99% σε κάλυψη πληθυσμιακή. Αυτές είναι οι περιοχές που έχουν ενεργοποιηθεί το 2015 και συνεχίζουμε με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Οι επενδύσεις θα είναι το ίδιο μεγάλες και το 2016. Δεν σταματάμε παρά τις δύσκολες στιγμές που περνά η Ελλάδα με την οικονομική ύφεση. Δεν σταματάμε ούτε ένα λεπτό, δεν μειώνουμε ούτε ένα σεντ τις επενδύσεις που πραγματοποιούμε για το νέο 4G δίκτυο. Κάλυψης και των δύο δικτύων, και το 4G δίκτυο αλλά και το νέο 3G δίκτυο, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το 3G δίκτυο στα 42 Mbps είναι εξίσου δυνατό, με υψηλές ταχύτητες, και ο συνδυασμός αυτών των δύο τεχνολογιών, αυτών των δύο φασμάτων, μας δίνει κάλυψη 72% σε όλη την Ελλάδα. Συνεχίζουμε. Έχουμε εξαιρετικές επιδόσεις τόσο σε εσωτερικούς χώρους όσο και εξωτερικούς. Να κάνουμε μία επισήμαση ότι το 4G είναι μόνο για data, δεν είναι για φωνή. Και αυτό είναι γιατί τα data, τα δεδομένα, πλέον έχουν δεκαπλασιαστεί στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας θέλει να κατεβάζει βίντεο, να τα βλέπει από παντού, να είναι συνδεδεμένος με τα κοινωνικά δίκτυα, να ανεβάζει φωτογραφίες, να στέλνει emails, να είναι ένα εργαλείο δουλειάς το κινητό, και αυτό απαιτεί, πέρα από την υψηλή ταχύτητα, απαιτεί και τον κατάλληλο όγκο. Αυτό προσφέρει το 4G δίκτυο. Πάμε στην επόμενη. Πάμε τώρα να δούμε ακριβώς τους χάρτες σε Άργος και Ναύπλιο. Βλέποντας από πάνω είναι το Άργος, τι είναι όλες αυτές οι διαδρομές. Όταν τελειώνουμε την κάλυψη σε μια περιοχή, την κάλυψη όλων των υποδομών, παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, τοποθετούμε μέσα στο αυτοκίνητο τηλέφωνα και κάρτες όλων των εταιριών και το αυτοκίνητο αυτό κάνει διαδρομές. Πηγαίνει σε όλη την πόλη, στην περιφέρεια, και καταγράφει κάνοντας κλίση, κατεβάζοντας δεδομένα, και έτσι έχουμε μια πραγματική εικόνα τόσο της δικής μας επίδοσης αλλά και των ανταγωνιστών. Εδώ βλέπουμε ότι η Wind είναι πρώτη σε κάλυψη 4G, δεύτερη σε ταχύτητες 4G, και όπου είναι το κόκκινο σε αυτές τις περιοχές είναι εκεί που δεν υπάρχει καλή κάλυψη, σχεδόν καθόλου κάλυψη 4G. Όπου είναι το κίτρινο είναι πολύ ασθενής η κάλυψη και το πράσινο είναι η εξαιρετική κάλυψη. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιοχές χωρίς προβλήματα. Είπαμε ότι η μορφολογία, τα μικρά σοκάκια δημιουργούν πάντα προβλήματα. Συνεχώς τα επενδύουμε, συνεχώς τα προχωράμε και θα βελτιώνουμε τα πράγματα. Είναι κάτι που δεν σταματά ποτέ, η τεχνολογία δεν σταματά ποτέ, και έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε στο Ναύπλιο, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που μέσα σε σχεδόν ένα χρόνο έχουμε φτάσει να είμαστε πρώτοι σε κάλυψη 4G και συνεχίζουμε να κλείσουμε και όλες τις τρύπες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία, όχι μόνο στις δύο πόλεις, Ναύπλιο και Άργος, αλλά και σε άλλα σημεία της Αργολίδας. Το Ναύπλιο είναι από κάτω, βλέπουμε πόσο πυκνοκατοικημένη πόλη είναι, αλλά και πόσο εξαιρετικές επιδόσεις έχει το 4G, αλλά η μορφολογία απαιτεί να συνεχίζουμε να καλύπτουμε κενά. Αυτό δεν σταματά ποτέ, γιατί όσο καλύπτουμε εμείς κενά, τόσο αυξάνεται και η χρήση από τους συνδρομητές μας, ας το πούμε, γεμίζουν τον κουβά των δεδομένων, και πρέπει και εσύ συνέχεια να μεγαλώνεις αυτό το κουβά των δεδομένων, ώστε πάντα η υπηρεσία να είναι εξαιρετική. Πάμε στο επόμενο. Μιλάμε τώρα για έξυπνα τηλέφωνα. 4 στους 10 συνδρομητές της Wind έχουν πλέον αυτά τα λεγόμενα έξυπνα τηλέφωνα, τα smartphones. Η τεχνολογία πηγαίνει προς τα εκεί. Τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει συσκευή απλή, αυτή όπως την ξέραμε πριν από μερικά χρόνια. Σχεδόν οι 8 στους 10 στα επόμενα 2 χρόνια θα είναι κάτοχοι ενός έξυπνου τηλεφώνου. Και βλέπουμε και πόσο διαφορά έχει ένας κάτοχος συμβολαίου, όπου σχεδόν οι μισοί έχουν smartphone, και ένας κάτοχος του κινητού. Εκεί είναι στην παλιά τεχνολογία,
και λιγότεροι έχουν έξυπνα τηλέφωνα. Αλλά βλέποντας και τι γίνεται στην Αργολίδα, αυτό που σας έλεγα για τον όγκο δεδομένων, 6,2 terabytes κάθε μήνα κίνηση δεδομένων στην Αργολίδα. Ένα απίστευτο νούμερο σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από 2 χρόνια, που δεν ξεπερνούσε το 1 κάτι. Τι σημαίνει ότι ξαφνικά ο χρήστης είδε γρήγορες ταχύτητες, είδε εξαιρετική υπηρεσία και άρχισε να χρησιμοποιεί το δίκτυο 4G, να χρησιμοποιεί και να ανακαλύπτει τις δυνατότητες ενός έξυπνου τηλεφώνου. Βρισκόμαστε σε ένα από τα νέα καταστήματα της WIND, τα ανακαινισμένα καταστήματα. Είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει στον κλάδο της λιανικής στη χώρα μας, 20 εκατομμύρια ευρώ επένδυση. Το Ναύπλιο ήταν από τα πρώτα καταστήματα που ανακαινίστηκαν, είναι από τα πιο ωραία καταστήματα και είναι από τα καταστήματα που μπορεί να έρθει κάποιος και ας μην είναι συνδρομητής της WIND, να ρωτήσει πώς μπορεί να μειώσει το μηνιαίο τηλεπικοινωνιακό του κόστος. Έχουμε την σχεδόν μοναδική δυνατότητα να προσφέρουμε σταθερό κινητό και ίντερνετ σε ένα λογαριασμό, σε ένα πακέτο, ώστε να ξέρει ακριβώς τι θα πληρώνει κάθε μήνα και να καλύπτει έτσι τις ανάγκες όχι μόνο τις δικές του, αλλά και ολόκληρης της οικογένειας. Αυτό είναι μια μοναδική δυνατότητα. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε συνδρομητές, αν δεν έχουν συνδυάσει και αν δεν έχουν σε ένα πακέτο όλες αυτές τις υπηρεσίες, να πληρώνουν, αν τα έχουν μοναδικά, πολύ περισσότερο. Συνδυάζοντας αυτές τις υπηρεσίες μέσα από ένα λογαριασμό, κερδίζεις πραγματικά μια σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων κάθε μήνα. Μου φαίνεται αυτή ήταν η τελευταία διαφάνεια, έχουμε κι άλλη. Και για το μαραθώνιο, εντάξει, ο μαραθώνιος θα είναι μια εξαιρετική ημέρα. Ο καιρός θα είναι καταπληκτικός. Εμείς θα βρεθούμε στην εκκίνηση, αρκετοί εργαζόμενοι της εταιρείας θα έρθουν στο Ναύπλιο, θα βρεθούν στην ακίνηση και των 2,5 και των 5 και των μεγαλύτερων αγώνων. Είναι μια πανέμορφη διαδρομή και πιστεύω ότι όταν κάποιος αγώνας έχει εξαντλήσει τη συμμετοχή αρκετό διάστημα πριν και πολύ περισσότερο, δείχνει τη δυναμική του. Και όσοι δεν συμμετέχουν από τους κατοίκους να βρουν να βγουν έξω, να χειροκροτήσουν την προσπάθεια κυρίως των μαραθωνοδρόμων. Είναι μια τεράστια προσπάθεια και πιστεύω ότι αυτές οι γιορτές είναι ό,τι πιο αισιόδοξο, ό,τι πιο ελπιδοφόρο υπάρχει σήμερα στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Από την αρχή που αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το δρομικό κίνημα, συνδέσαμε το τρέξιμο με καλό σκοπό. Από τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει μέρος σε πάνω από 30 αγώνες, έχουμε στηρίξει 17 φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης και έχουμε προσφέρει πάνω από 120.000 ευρώ σε φορείς που στηρίζουν παιδιά. Ο στόχος μας είναι ο αποδέκτης αυτής της βοήθειας να είναι τα παιδιά. Και έτσι ο δρομέας και τρέχει και η WIND για το δικό του τρέξιμο, για τη δική του προσπάθεια, προσφέρει σε φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης σημαντικά ποσά για τις δύσκολες στιγμές που περνάμε σήμερα. Η στήριξη του ιδιωτικού τομέα είναι αυτή που έχει κρατήσει ζωντανή την ελπίδα αυτών των ιδρυμάτων, των εθελοντών που πραγματικά δίνουν έναν μεγάλο αγώνα κάθε μέρα να στηρίξουν μεγάλους ανθρώπους, άρρωστα παιδιά, παιδιά με κοινωνικά προβλήματα, σε ορφανοτροφία κ.ο.κ. Εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και πιστεύω ότι κάποια στιγμή και στο Ναύπλιο, πολύ σύντομα, θα βρούμε έναν σκοπό κοινωνικής αλληλεγγύης με τον οποίο θα συνδεθούμε και θα στηρίξουμε και θα τα ξαναπούμε εκείνη τη στιγμή.